και συνεχίζουμε με δυναμικές συνειδητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, εδώ τι έχουμε? Σήμερα κλείνουμε το δρόμο για τη Βουλγαρία, όπως κάνει και ο Εύρος, όπως κάνει η Δράμα. Κλείνουμε τα σύνορα. Είναι ένα μέτρο πίεση αυτό προς την κυβέρνηση και συνεχίζουμε δυναμικά. Επαόριστο. Οι αγρότες της Ροδούπης πώς συμμετέχουν? Δηλαδή, μερικά βλέπουμε πολύ κόσμο, αλλά εσείς που έχετε μεγαλύτερη εικόνα από όλο τον νομό, είστε ικανοποιημένος από την προσέγγιση? Σε σχέση με άλλες χρονιές, φυσικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Προσπαθούμε να δώσουμε το μήνυμα σε όλους ότι εδώ πέρα αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Έρχονται πολλοί που δεν μπορούν να φέρουν τρακτέρ, το καταλαβαίνουμε, είναι από μακριά. Γι' αυτό και κάνουμε πολλά μπλόκα σε πολλά σημεία του νομού μας. Αυτό θα φέρει, πιστεύω, περισσότερο κόσμο από εδώ από τα γύρω χωριά. Θα ενδυναμωθεί και ο ίασμος, θα δυναμώσουμε και εμείς στο μπλόκο κάτω στην Ευρωπαϊκή και συνεχίζουμε και περιμένουμε και άλλο κόσμο. Διευκρινίσουμε λίγο. Ορίστε. Σε λίγο κατεβαίνουν πάλι τα παιδιά από εδώ κάτω. Θα μείνει μόνο μια επιτροπή εδώ πέρα για να κλείσει 12 με 2 και 7 με 9 το απόγευμα. Για να το διευκρινίσουμε λίγο με τους Έλληνες που βρίσκονται ήδη μέσα στη Βουλγαρία, τι γίνεται? Περνάνε ελεύθερα. Ναι. Όσοι γυρνάνε μπορούν να περάσουν. Δύκολα λίγο.